Σβήνουν δυο νύχτες και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα. Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα. Δυο λευτεριές ματόβρεκτες, παιδιά μεγάλου κόπου. Η λευτεριά του Έλληνα, η λευτεριά του ανθρώπου. 25 Μαρτίου. Ο λαός μας επέλεξε να ζεύξει την επέτειο της Εθνικής του Παλιγενεσίας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Σφαιραγγίας Θεοτόκου. Κοινός παρονομαστής των δύο γεγονότων, η ανυπολόγιστη αξία της ελευθερίας. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Κλείνει το κεφάλαιο της φθοράς, της σκλαβιάς στην αμαρτία και ανοίγει το κεφάλαιο της λύτρωσης και της ελευθερίας. Στον Ευαγγελισμό η ελευθερία σαρκώνεται στην κατάθεση της Παναγίας στο χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Στο 1821, στην απόφαση των Ελλήνων να αποτινάξουν την τυραννία μιας μακρόχρονης σκλαβιάς. 25 Μαρτίου 1821. Ένα έθνος κοιτάζει τον κατακτητή του με περιφρόνηση και τον τάφο του με αδυναμία. Ένα ολόκληρο έθνος επιλέγει μια ώρα ελεύθερης ζωής και όχι πολλά χρόνια σκλαβιάς και φυλακής. Η μεγάλη αυτή ώρα έχει έρθει. Η ελληνική επανάσταση εκρήγνεται. Το ελληνικό έθνος, μολονότι δεν έχει νικήσει ακόμη ούτε μία φορά στο πεδίο της μάχης, έχει εντούτοις κερδίσει τον πόλεμο σε ένα πεδίο απείρως δυσκολότερο. Έχει κρατηθεί ως οντότητα μέσα σε ένα χωνευτήρι λαών για 4 ολόκληρους αιώνες και αυτό συνιστά την πρώτη, λαμπρότατη νίκη του πριν τα πολεμικά γεγονότα. Παρά την ακατάσχετη αιμορραγία και τις αντίξωες περιστάσεις, οι Έλληνες όχι μόνο διατήρησαν τη συνείδηση της εθνικής τους υπόστασης, αλλά συγκέντρωσαν μέσα τους ηθικές και πνευματικές δυνάμεις, ανυπολόγιστες, κρατώντας πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής τους. Σε αυτό, και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, συνέβαλε στο μέγιστο βαθμό η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία μετά την αποφράδα ημέρα της άλωσης στα 1453 στάθηκε αληθινή κυβωτός του έθνους. Αν και υφίσταται τις πιο ανίερες αυθαιρεσίες από την πλευρά των Οθωμανών, είναι παρούσα σε όλες τις τουρκοκρατούμενες ελληνικές κοινότητες. Συντηρεί σχολεία, θυμίζει στους υπόδηλους την εθνική τους ταυτότητα, υπαγορεύει κοινούς κανόνες ζωής και κυρίως μέσα στα κρυφά σχολιά διασώζει την ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να διαφυλαχτεί η ενότητα, η αλληλεγγύη και η ελπίδα της ελευθεριάς. Συγχρόνως, η ψυχή των Ρωμιών θερμαίνεται από τα εθνικοαπελευθερωτικά κηρύγματα των Ελλήνων διανοημένων, που πολλοί τα υπογράφουν και με το αίμα τους. Του Ρίγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή, του Ευγένιου Βούλγαρη και από τις φωτισμένες διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Αν και η Οθωμανική βία καταπίεζε σκληρά τους Έλληνες, πολλές γενιές γεννήθηκαν και πέθαναν με το όνειρο της ελευθερίας. Αυτό το όνειρο διατράνωναν σε προκήρυξή τους οι Έλληνες της Πελοποννήσου όταν έγραφαν «Ομοφόνος αποφασίσαμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν». Εστερημένοι από όλα τα δίκαιά μας αποφασίσαμε να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε κατά του τυράννου. Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε μια πανεθνική εξέγερση, ένας πανελλήνιος αγώνας. Από τα ανθοστόλιστα κορφοβούνια μέχρι τα ηλιοφύλλητα πελάγη το γένος ανταποκρίθηκε σύσσωμο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γράφει «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτόν τον σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση». Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μια τυχαία εξέγερση που εδραιώθηκε λόγω ευνοϊκών συμπτώσεων, εφόσον μάλιστα καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν πρόστρεξε από την αρχή για βοήθεια. Αντίθετα, την καταδίκασαν ομόφωνα. Ο Έλληνας αδιαφόρησε ολότελα για τη γνώμη των ισχυρών, ώσπου ανάγκασε τα ευρωπαϊκά έθνη όχι απλά να προσέξουν την υπόθεσή του, αλλά και να τη συνδράμουν αργότερα ως φιλέλληνες.
Ο Έλληνας ζήτησε το αδύνατο πέρα από κάθε λογική, με πίστη και με πείσμα. Και έγινε το θαύμα. Το αδύνατο έγινε δυνατό. Εμείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν έκαναμε την επανάσταση, γράφει ο Κολοκοτρώνης. Και συνεχίζει. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη και τα τρύπια τσαρούχια με τα σκουριασμένα καριοφύλλια για να μας εψυχώνουν. Λίγο είναι αυτό πατριώτες. Και αν τα δυσάκια και τα ταγάρια είναι άδεια, τι πειράζει, Σάμπος πότε ήταν γεμάτα. Από τη φλόγα της 25ης Μαρτίου ανάβει μια τεράστια πυρκαγιά από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη. Το μέγα φως της καταβγάζει όχι μόνο το υπόδουλο γένος των Ελλήνων, αλλά και όλους τους υπόδουλους λαούς εκείνης της εποχής. Το εθνεγερτήριο σάλπισμα, ελευθερία ή θάνατος, αντυχεί απ' άκρου εις άκρον. Εκεί όπου πριν όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Με το σάλπισμα εκείνο μιλούν τα ιδεώδη ενός ολόκληρου λαού που τρέφεται και γιγαντώνεται από τις ιστορικές του καταβολές. Η ψυχή των μυθικών και ομυρικών ηρώων, των Σαλαμινομάχων και των πολεμιστών του Λεωνίδα φωλιάζει στην καρδιά των Ραγιάδων. Ξυπνούν οι Βυζαντινοί παλαιολόγοι και οι Ακρίτες και δίνουν τη σκυτάλη στους ήρωες του 21. Τα αίματα των νεομαρτύρων που ποτίζουν κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης ανασταίνουν μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας. Γίνονται μάχες φοβερές και αντυχεί το κλέφτικο τραγούδι και το καριοφύλι. Η Αγία Λαύρα δίνει το σύνθημα και το λάβαρο της Επανάστασης γρήγορα σκεπάζει όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά αλλά και την Ισιωτική Ελλάδα. Παντού δίνουν το παρόν οι εκλεκτοί της φυλής, άνθρωποι απλοί και καθημερινοί που κατορθώνουν να ενσαρκώσουν τα ιδανικά τους στον πιο ψηλό βαθμό. Ο επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Νικηταράς, ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ο Διάκος στην Αλαμάνα και ο Ανδρούτσος στο Χάνι της Γραβιάς, ο Καραϊσκάκης στην Αράχοβα, ο Ψαριανός Πυρπολιτής Κανάρης, ο Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και η Μαντό Μαυρογένους και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι αγωνιστές γράφουν σελίδες δόξας. Και μένουν το Αρκάδι και το Κούγκι, άστρα φωτεινά στο στερέαμα της Οικουμένης. Οι Μανιάτες, οι Σουλιώτες και οι Σφακιανοί, οι άξιοι που φύλαξαν αμόλυντες τις φωλιές τους. Την πίστη στη ζωή στα ιδανικά αποδεικνύουν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου. Το Μανιάκι και τα Βασιλικά, το Βαλτέτσι και η Νάουσα, η Χαλκιδική, οι Σέρες και τα Βοδενά γίνονται βομοί που μαρτυρούν πως η θέληση ενός λαού είναι ικανή να διδάξει πως να ζει κανείς λεύτερος. Και αν η επανάσταση στη Μακεδονία μας δεν έχει ορατά και άμασα τα αποτελέσματα, όμως είναι καθοριστική σημασίας, αφού αποσχολεί μεγάλο αριθμό τουρκικών δυνάμεων και έτσι εδραιώνεται η επανάσταση στο Μοριά. Όταν αργότερα ο αγώνας κινδυνεύει, όχι από τους υπέρτερους αριθμητικά εχθρούς, αλλά από τα δόρατα της Διχόνιας, ο στρατηγός Μακρυγιάννης διδάσκει. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάξουμε και όλοι μαζί. Είμαστε εις το εμείς και όχι στο εγώ. Οι Έλληνες απέδειξαν ότι η μεγαλοσύνη στους λαούς δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Κι αν έτσι μετρηθεί η πατρίδας μας, είναι ασύλληπτες οι διαστάσεις της. Ο αγώνας για την εθνική παλιγενεσία των Ελλήνων είναι η αποθέωση του παράτολμου ηρωισμού αντίθετα προς κάθε λογική πρόβλεψη. Το 21 είναι ένα θαύμα, ένα μεγαλούργημα ενάντια στη λογοκρατία. Είναι το ξεκίνημα ενός αγώνα που αψήφισε τους αριθμούς. Η λογική δεν μπορεί να αισθανθεί το δημιουργικό μεγαλείο μιας ιερής παραφροσύνης που δεν είναι γέννημα των υπολογισμών αλλά της πίστης. Το ολιγάριθμο γένος των Ελλήνων έδειξε το μέγα θαύμα στην ανθρωπότητα όταν την 25η Μαρτίου κατέθεσε τη ζωή του ως ενέχειρο της ελευθερίας. Μπροστά στο θαύμα υποκλίνεσαι και εκστατικά με τα μάτια πιότερο της ψυχής. Βουβά ευγνωμονής. Διαβάτη, στάσου προσοχή. Δω χάμω κοίτονται νεκροί. Διαβάτη, στάσου προσοχή και μάξιο νου μελέτα τους. Τι αν χαίρεσαι το ωραίο φως και αν όλο θάρρος περπατάς και αν σ' αγαπάνε και αγαπάς και ό,τι καλό έχει στη ζωή στο χάρισαν τούτη νεκροί. Διαβάτη, στάσου προσοχή και μάξιο νου μελέτα τους. Σήμερα, 195 χρόνια μετά,
Σε αυτούς τους νεκρούς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και με όλες τις εκδηλώσεις τιμής προσπαθούμε να αναμοχλεύσουμε την κληρονομιά μας, να συνειδητοποιήσουμε το ιερό μας χρέος. Που καπνοί και φλόγες τυλίγουν κάποια χιλιόμετρα μακριά μας στη γη, δίχως να αφήνουν περιθώρια για ηρωισμό, εμείς σας σηκώσουμε ψηλά τα μπαϊράκια μας. Είναι καιρός να θυμίσουμε στον εαυτό μας και στη νέα γενιά ότι είμαστε παιδιά όλων εκείνων των επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών του 21. Καθώς τις μέρες μας πυκνώνουν τα σύννεφα στον ορίζοντα και αχώς βαρύς ακούγεται, να ανοίξουμε σιγά σιγά τα σεντούκια με τους πεάνες, τους θούριους και τις οδές, να ξεκλειδώσουμε τα συρτάρια με τα πνευματικά εμβατήρια, να ξεσκονίσουμε βιαστικά τα ιερά κοιμήλια, να φιλομετρήσουμε την ιστορία και να αντλήσουμε πάλι δύναμη από το ηρωικό παρελθόν. Τα μεγάλα κατορθώματα καταγράφονται για να γίνονται φόντα για καινούργιες αυγές, για να αναβαπτιζόμαστε στα νάματά τους και να στοχαζόμαστε τι είχαμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει. Για να μην αναγκαστούμε να ξαναζήσουμε την ιστορία που ξεχάσαμε. Τη χρωστάμε σε όσους θυσίασαν τα πάντα, αλλά και σε όσους ακόμα δεν γεννήθηκαν σε τούτη τη φλούδα γης. Να! Οι ήρωες απλώνουν τα χέρια και μας δίνουν τα όπλα. Όχι αυτά που απαρχαιωμένα φιλοξενούνται στα μουσεία μας, αλλά αυτά που τους ανέδειξαν ελεύθερους. Ας το πούμε και εμείς μαζί με τον γέρο του Μωριά και ας το πιστέψουμε. Σε μας μένει να ισιάξουμε και να στολίσουμε τον τόπο με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοια, τη θρησκεία και τη φρόνιμον ελευθερία. Και ας το φωνάξουμε για να το ακούσουμε μαζί με τον αδαμάντιο Κοραή, το δράξαστε παιδείας. Μάθημα εθνικής αναγέννησης μας προσφέρεται σήμερα. Εφαλτήριο αντίστασης ενάντια στα εθνικά και ατομικά μας ελαττώματα. Η 25η Μαρτίου είναι για όλους, αλλά και για τον καθένα μας τρόπο ζωής που μας προσφέρεται να ζήσουμε. Γιατί δεν γιορτάζουμε σήμερα απλά ένα ιστορικό συμβάν, έναν πόλεμο παλιό. Αλλά μεθούμε με το αθάνατο κρασί του 21, το κρασί της λευτεριάς μας. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Και η χώρα που τη γέννησε και την ανέστησε οφείλει να τη διαφυλάξει αιώνια. Και η ψυχή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πλανιέται ολοζώντα ανάμεσά μας ψιθυρίζοντας. Και μην ξεχνάς γέ μου πως εμείς ξοφλήσαμε πια. Ως εδώ ήταν. Τώρα η πολύπαθη Ρωμιοσύνη στηρίζει την ύπαρξή της στη λεβεντιά σας. Σε πείσμα όσο την επιβουλεύονται, με την ακράδαντη πίστη σε ένα ακόμα θαύμα, για να στήσουμε και πάλι μέσα στο ουράνιο θείο φως μια Ελλάδα τρισμεγάλη. Τη χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν. Οι αγέννητοι, οι νεκροί. Τιμή και δόξα στην αδούλωτη ελληνική ψυχή. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του 1821. Τιμή και ευγνωμοσύνη και σε όλους εσάς τους αφανείς ήρωες που δεν κατέγραψε ιστορία, σε εσάς που τα δώσατε όλα χωρίς να πάρετε τίποτα. Σας ευχαριστώ.